Ο μύρη της μετάλλαξης όμικρον η Κύπρος με τον κορονοϊό όχι μόνο να μην περιορίζεται, αλλά να ξεφεύγει των όποιων μέτρων και αντισταθμιστικών τίθενται, ανατρέποντας για ακόμη μια φορά την μέχρι πρότινος διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη κατάσταση. Η επέλαση της άκρως μεταδοτικής αφρικανικής παραλλαγής συνεχίζει ορμητική γεγονός που επιβεβαιώνεται και μέσα από τα δεδομένα των τελευταίων 6 ημερών. Από την περασμένη Δευτέρα μέχρι χθες Κυριακή, στην μακροσκελή λίστα των κρουσμάτων προσθέθηκαν ακόμη σχεδόν 17.000 νέες λοιμώξεις. Αριθμός, ο οποίος σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι μόνο η αρχή, αφού οι προβλέψεις θέλουν ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση τις αμέσως επόμενες ημέρες. Μάλιστα, μόλις το τελευταίο 24ωρο, ένας στους 26 που προέβησαν σε δειγματοληπτικό έλεγχο διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Χθες ήταν η μέρα Κυριακή, έγινε περιορισμένος αριθμός εξετάσεων συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να έχουμε την σαφέστατη επικράτηση της όμικρον και να δούμε πρακτικά αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Ενδεχομένως και διπλασιασμός του ποσοστού θετικότητας ανά 2-3 μέρες. Ο καθημερινά τετραψήφιος αριθμός νέων περιστατικών της νόσου αναπόφευκτα επηρέασε και την διαδικασία εχνηλάτησης, με την αρμόδια μονάδα να δίνει μάχη με τον χρόνο σε μια προσπάθεια καταγραφής και εντοπισμού όλων των επαφών των ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ο υπέρογκος φόρτος εργασίας θέλει περί τις 3.000 εκ των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών να μην έχουν ακόμη καταχωρήσει τα στοιχεία, με αποτέλεσμα δυνάμει κρούσματα να κυκλοφορούν ελεύθερα. Προς τούτο, το Υπουργείο Υγείας καθιστά πλέον υποχρεωτική την συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Από τη στιγμή που εντοπιζόμαστε θετικοί στον ιό, λαμβάνουμε γραπτό μήνυμα στο κινητό μας τηλέφωνο. Εκεί υπάρχει ένας σύνδεσμος που θα πρέπει να επιλέξουμε αυτόν τον σύνδεσμο και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες έτσι ώστε να καταχωρήσουμε και τις επαφές, και με αυτόν τον τρόπο θα ενημερωθεί και ο προσωπικός μας γιατρός. Το 2022 δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς, ούτε και για το κρατικό σύστημα υγείας. Μετά από 5 μήνες από τότε που η ινδική παραλλαγή εμφανίστηκε και στην Κύπρο, προκαλώντας νέο κύμα ασθενών στα νοσηλευτήρια του ΚΙΠΗ, ο αριθμός των νοσηλευόμενων κορονοϊού ξεπέρασε τους 200, με το Υπουργείο Υγείας ωστόσο να χαρακτηρίζει ως διαχειρίσιμη την κατάσταση. Νοσηλεύουμε 203 ασθενείς παγκυπρία, και από τους 203, 169 δεν έχουν πάρει καμία δόση εμβολίου. Και οι 34 είναι εμβολιασμένοι. Από αυτούς τους 34, οι μισοί έχουν επαρέλθει 6 μήνες από τη δεύτερη δόση. Ιδιαίτερα ανησυχητική ωστόσο είναι η εικόνα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου κατά το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε ο αριθμός ρεκόρ παιδιών που νοσηλεύονται με κορονοϊό. Στο Μακάριο νοσοκομείο νοσηλεύονται 9 παιδιά, τα 8 εκ των οποίων είναι κάτω των 5 ετών. Όλα τα παιδιά τα οποία εισάγονται παρουσιάζουν πυρετό. Αυτό είναι δεδομένο. Τα μικρά παιδιά με πυρετό μπορεί να παρουσιάσουν και ανορεξία, νοφρότητα, ή τα μεγαλύτερα παιδιά κυρίως είναι και γαστρεντερικές διαταραχές, οπότε κεφαλαγγεία, μυαλγία, κόπωση. Με τον διευθυντή της παιδιατρικής κλινικής του Μακάρι νοσοκομείου να προβλέπει περαιτέρω αύξηση παιδιών που θα χρήζουν νοσηλεία τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σε αγώνα δρόμου.